Το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 στην Τουρκία είναι γνωστό ότι αποτέλεσε αφορμή για εκτεταμένες εκαθαρίσεις στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις από τον Ερντογάν. Περίπου 24.000 στρατιωτικοί απολύθηκαν, εκδιώχθηκαν με την κατηγορία του γκουλενιστή κατά την εκαθάριση μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία, δημιουργώντας τεράστια κενά ασφαλείας, οι οποίοι σύμφωνα με στοιχεία ανοιχτών πηγών ήταν 150 στρατηγοί, 7.600 αξιωματικοί και 16.000 μόνιμοι υπαξιωματικοί και οπλίτες. Η τουρκική αεροπορία επλήγει σημαντικότητα μετά την απώλεια περίπου 600 πιλότων που διώχθηκαν ή αποστρατεύτηκαν και ζητήθηκε από πολλούς απόστρατους πιλότους να επιστρέψουν στην υπηρεσία για αναπλήρωση του τεράστιου κενού. Αναφορικά με τα υψηλά κλιμάκια έφτασε στο σημείο σε σώματα στρατού που ο διοικητής του ήταν αντιστράτηγος να τοποθετείται λόγω έλλειψης υποστράτηγος και να προάγονται σε ταξίαρχους συνταγματάρχες οι οποίοι δεν ήταν απόφοιτοι της ανώτατης σχολής πολέμου. Ωστόσο, ο Ερντογάν χρησιμοποίησε το πραξικόπημα ως επίφαση προκειμένου να στελεχώσει τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις με ισλαμιστές αξιωματικούς της απολύτου εμπιστοσύνης του, κατατομώντας τις ετήσιες στρατιωτικές κρίσεις του Αυγούστου, έκτοτε και μαλιστές αξιωματικούς. Η ερντογανική εφημερίδα Γενής Αφάκ σε σχετικό άρθρο της αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο Ουμίτος Ντάγκ εμπλέκεται στην υπόθεση των ενθουσιωδών ανθιπολοχαγών στη σχολή πεζικού της Τούζλα». Ανθιπολοχαγοί που χαρακτηρίζουν τους θρησκευόμενους συναδέλφους τους ως σεκταριστές και αντιδραστικούς, λένε στην αλληλογραφία τους ότι ο Ουμίτος Ντάγκ θα λύσει το πρόβλημα. Ο Σντάκ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που τους υποστήριξε, κάνοντας έκκληση το προηγούμενο βράδυ λέγοντας «Οι πατριώτες εκδιώχθηκαν, παρόλο που η διοικητική απόφαση δεν είχε ληφθεί ακόμη». Διαπιστώθηκε ότι οι λάτρεις της Χούντας που έβριζαν τους πολιτικούς, τις αιρέσεις και τις κοινότητες κάτω από τη μάσκα του κεμαλισμού, κατέγραφαν τους αξιωματικούς να προσεύχονται και έκαναν επιδρομές και χτυπούσαν τους θαλάμους τους, προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τον Ουμίτος Ντάγκ. Στις πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες για το τουρκικό στράτευμα που δημιούργησαν οι διώξεις του καθεστώτος Ερντογάν, συγκαταλέγεται η βασικότερη όλων που είναι η έλλειψη συνοχής στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις, η οποία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της μαχητικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων μιας χώρας. Οι Τούρκοι αξιωματικοί είναι διαιρεμένοι σε παραγωνισμένους και μαλιστές, σε φυλακισμένους ή αυτοεξόριστους γκουλενιστές και σε ακμάζοντες ισλαμιστές οι οποίοι με κύριο όπλο την αφοσίωσή τους στο καθεστώς. Πουθενά μα πουθενά δεν χρησιμοποίησε κληροτουσοπλίτες στην πρώτη γραμμή, φοβούμενος ο Ερντογάν γενικευμένο κλίμα λαϊκής δυσαρέσκειας λόγω των απειλών που θα είχε στα πεδία των μαχών. Αυτό όμως θα ισχύσει σε περίπτωση στρατιωτικής αναμέτρησης με την Ελλάδα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.